μικρό κουτάκι, γρήγορα unboxing. Είναι το expansion του Maple Circus, το The Wild Animal and Aerial Show. Είναι ένα πρώτο μικρό expansion για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν έχουμε δείξει πώς γυρίζεται, πώς παίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα κάνουμε βίντεο. Απλά τις ευχές θέλουμε να δείξουμε και το expansion που έχει έρθει. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, το Maple Circus έχει να κάνει με πολύ γέλιο. Είναι ένα παιχνίδι διασκεδαστικό, όπου παίζουμε σε τσίρκο, ο καθένας σε δικό του τσίρκο, και αυτό προσπαθεί να κάνει είναι μέσα με το χρονόμετρο να σκοράει περισσότερο δυνατόν πόντους, ισορροπώντας πάνω στους ακροβάτες του διάφορα ζώα. Είναι πολύ μικρές οι κατασκευές, διάφορους άλλους ακροβάτες, έτσι ώστε να καταφέρει να πετύχει συγκεκριμένες προαπαιτήσεις που έχουν τα διάφορα αυτά, διάφορες κάρτες και τα διάφορα goals του παιχνιδιού ανάλογα με το γύρο, και να σκοράζει δυνατόν περισσότερους πόντους ανάλογα με το ύψος που θα έχει φτάσει. Εδώ τώρα αυτά όλα δεν φαίνονται πολύ καλά στην κάμερα γιατί είναι μακρινό το πλάνο. Απλά δείτε λίγο τα component, γιατί όλα αυτά στακάρουν το ένα πάνω στο άλλο. Θα κάνουμε αναλυτικό βίντεο για να δείξουμε πώς παίζεται. Αυτό λοιπόν που βάζει το expansion είναι, βάζει αυτά εδώ, την αρκούδα, το λιοντάρι, περισσότερους κόκκινους ακροβάτες που έχουμε έτσι και από το βασικό, τον πράσινο αυτό ακροβάτη και αυτούς εδώ τους, αυτόν τον ακροβάτη εδώ, ο οποίος έχει και τα χέρια του απλωμένα όπως φαίνονται, έτοιμος για να πάρει πάνω κόσμο. Οι κανόνες του παιχνιδιού, τα extra tile, επιπλέον tile που είναι προκλήσεις. Το αστείο του παιχνιδιού είναι το εξής, ότι όσο ανεβαίνεις, προχωράς σε γύρο, παίζεις 3 γύρους αν θυμάμαι καλά, ανεβαίνει και η δυσκολία του παιχνιδιού και οι πόντοι που σκοράρεις προφανώς. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι στο τέλος υπάρχουν προκλήσεις που κάνεις, δηλαδή προσπαθείς να κάνεις το show σου, ενώ για παράδειγμα κάθε φορά που ακούς τα drums να χτυπάνε στο application που έχει το παιχνίδι, πρέπει να σηκώνεσαι και να χτυπάς παλαμάκια και να ξανακάθεσαι. Και αν δεν το κάνεις και οι άλλοι σε πιάσουν, τότε θα χάσεις τους πόντους που σου δίνει, τους 8 πόντους περίπου που σου δίνει το challenge, έτσι. Πολύ αστείο παιχνίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γελάσετε. Το expansion ήταν instant buy, δεν το συζητάω, είναι από τα κορυφαία παιχνίδια του είδους. Υπάρχουν επίσης αυτοκόλλητα, γιατί μπαίνουν όπως και στο βασικό στις ξύλινες μινιατούρες, και ας πούμε αυτό εδώ από ένα απλό ξύλινο καφέ θα γίνει μία, με λίγο προσοχή, μία αρκούδα για παράδειγμα, η οποία θα ισορροπεί πάνω στους ακροβάτες και θα προσπαθεί να ανέβει το επίπεδο του show, έτσι. Να και τα αυτοκόλλητα των υπόλοιπων ζώων, να πάρετε μια ιδέα. Κάποιες έξτρα κάρτες πάλι το παιχνίδι, αρκετής καλής ποιότητας οι κάρτες. Σου λέει θα πάρεις 5 πόντους αν κάνεις αυτό το σχηματισμό μέσα στο formation που θα έχεις το τελικό, ή αυτό για 4, ή αυτό. Δηλαδή προσπαθείς να πετύχεις με τις κάρτες συγκεκριμένες διευθετήσεις των ακροβατών και των ζώων που συμμετέχουν στο show, έτσι ώστε να καταφέρεις να πάρεις, να σκοράσεις τις κάρτες και να πάρεις πόντους. Είναι πολύ καλό παιχνίδι, πολύ αστείο, πολύ διασκεδαστικό, μας άρεσε πάρα πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία θα σας δείξουμε μαζί με το βασικό πώς παίζεται, να εξηγήσουμε τους κανόνες και να σας δείξουμε γιατί πρέπει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη το Maple Circus.